Πάμε τώρα να δούμε λίγο τις πολιτικές εξελίξεις και θα ζητήσουμε την ανάγνωση και την προσέγγιση του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, του κ. Βασίλη Λεβέντη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε από την Κέρκυρα. Τι κάνετε? Πολύ καλά εσείς. Λοιπόν, πέστε μου. Να ξεκινήσουμε κύριε Πρόεδρε από αυτό το θέμα που όλοι τα βλέμματα ήταν στραμμένα στη Γαλλία και θα ήθελα ένα σχόλιο για το εκλογικό αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών και τι σημαίνει για την Ευρώπη ουσιαστικά αυτό το συγκεκριμένο εκλογικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι η Ευρώπη πήρε παράταση. Πήρε μια ανάσα. Μια ανάσα. Μια ανάσα και ο φόβος του ευρωσκεπτικισμού και του φασισμού απομακρύνθηκε κάπως. Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε στα δικά μας. Ναι. Η δεύτερη αξιολόγηση ολοκληρώθηκε και έρχονται τα μέτρα προς ψήφιση. Το ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βούτσης. Πότε γίνεται αυτό, 16 και 17? Με 18 μάλλον. 18. Η ψηφοφορία από ό,τι τα βγάζω εγώ. Ναι. Βασικά σε 16 θα εισαχθεί στην Ολομέλεια, γιατί πρώτα θα είναι οι επιτροπές τρεις ημέρες, τέσσερις. Ναι, άρα 18. Ναι. Στις 17 θα έχουμε και τη γενική απεργία που έχουν προκηρύξει για ΓΕΣΕ και ΑΔΔ. Ναι. Έχουμε καταλήξει, έχετε εικόνα για τα μέτρα, γιατί τώρα διαβάζουμε και το ρεπορτάζ, έχουμε μεγάλες ανατροπές στο ΕΦΚΑ, γενικότερα είναι κάποια πράγματα στον αέρα. Εντάξει, ό,τι καινούριο βγαίνει, γιατί ο διάολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, ναι, θα είναι αρνητικό. Mm-hmm. Θα είναι επιβαρυντικό, δεν θα βγαίνει καλό. Ναι. Δεν θα βγει δηλαδή καμιά αύξηση μισθών. Καλά, αυτό... Καταλαβαίνετε, λέω... Ούτε καν το σκεφτόμαστε αυτό. Μην περιμένει κάποιος τρελός και τέτοιο πράγμα. Ναι. Καταλαβαίνετε. Θα κρύβονται κάποια κοψίματα περαιτέρω συντάξεων, κάποιοι που θα βγαίνουν εκτός ασφαλιστικού συστήματος, γιατί έχουν λιγότερα ένσημα, θα κρύβονται τέτοια πράγματα. Ναι. Είναι όπως τα μικρά γράμματα στις τράπεζες, έτσι που εκεί... Ναι, ναι, των δανείων. Των δανείων, που υπογράφεις, ναι, για να το πάρεις, ναι, και μετά λες, α, έλεγε και αυτό. Ναι, 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 κάπως, ναι, έτσι λέτε. Ναι, ναι. Τώρα, γιατί ξέρω ότι έχετε και ανεριμένες υποχρεώσεις, αυτό με τα αντίμετρα που επιμένει η κυβέρνηση, λέει ότι εντάξει είναι επώδυνο αυτό, ναι, το πακέτο των μέτρων, αλλά κοιτάξτε, έχουμε τα αντίμετρα. Εντάξει, αυτό είναι και αυτό και το χρέος είναι και δυο άλοθοι. Τα αντίμετρα ότι ναι, θα ταΐζω τα παιδιά στα σχολεία, θα δώσω επιδότηση ενοικίων, θα δώσω διάφορα αυτά τα οποία είναι μηδαμινής αξίες και σημασίας. Ναι, 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 σε ότι... σχέση, ναι, με το βάρος των μέτρων. Δεν ισοσκελίζουν το χάσιμο από το... Τι να ισοσκελίζουν τα αστιαύεστα, τα ισοσκελίζουν. Αν ισοσκέλιζαν δεν υπήρχε λόγος λήψης μέτρων. Δεν υπήρχε λόγος, ναι. Να είμαστε σοβαροί. Λοιπόν, αφενός. Και το άλλο του χρέους το λέει ο Τσίπρας για να κοροϊδέψει τους βουλευτές του. Να τους ταΐσει κουτόχορτο. Που λέει ότι μην στεναχωρήσετε, ψηφίζουμε αυτά τα πράγματα τα βάρβαρα, αλλά θα μειωθεί το χρέος, θα γίνει αναδιάρθρωση του χρέους. Καταλάβατε. Καμία αναδιάρθρωση του χρέους δεν θα γίνει. Διαβεβαιώσεις θα πάρουμε και δηλώσεις. Η αναδιάρθρωση, η όποια αναδιάρθρωση, υπομορφή επιμήκυνσης πληρωμής και υπομορφή μείωσης επιτοκίων, θα γίνει τον Αύγουστο του 18 και εφόσον η ατζέντα των μεταρρυθμίσεων έχει τα άλλα 100 μέτρα που εκκρεμούν. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλους. Καλό κουράγιο. Ποιος το είχε πει το καλό κουράγιο, ένας κύριος στους Ολυμπιακούς. Ναι, ναι, ναι. Εκείνα, και αυτός είναι καλός. Καλό βράδυ. Να του κάνουμε ένα άγαλμα. Γεια σας.